με τη βοήθεια του Θεού μας, αδερφοί μου, και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζομεν την σειρά των κηρυγμάτων μας και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να σκηνώσει μέσα εις τα ψυχάς μας, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Εξετάζομαι, αδερφοί μου, την Παλαιά Διαθήκη και βρίσκουμε τι έχουμε σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Οι Προτεστάντες και οι Γεχοβάδες, ο Σάκης ομιλήσεις περί Παλαιάς Διαθήκης, σου λέγουν ότι αυτή είναι παλαιά και ότι παλαιόν χάνεται, δεν υπάρχει. Και εκεί που τους συμφέρει χτυπούν στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που δεν τους συμφέρει απορρίπτουν την Παλαιά Διαθήκη. Εμείς όμως έχουμε την Αγία Γραφή και όταν ομιλούμε περί Αγίας Γραφής εννοούμε Παλαιάν και Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν πολλά τα οποία ο Πανάγαθος Θεός κατήργησε, διότι ήταν πρόδρομος της Καινής Διαθήκης. Ήτο παιδαγωγός εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αναφέρει η γλώσσα της θεολογίας. Η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εν Χριστώ. Δηλαδή οδήγησε η Παλαιά Διαθήκη τον άνθρωπο να υποδεχθεί την ολοκλήρωση της χάριτος του Θεού. Την παρουσία, το φως, το αληθινό. Και δι' αυτό ο Κύριος μας ετώνησε καθαρά και λέγει «Ουκ ήλθον καταλύσε». Δεν ήρθα να αχρηστεύσω, λέγει, αλλά πληρώσε, να πληρώσω τα ελείποντα. Και ως εκ τούτου εμείς, ως πιστοί και ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε πάντοτε την Παλαιά Διαθήκη ως βάση της Νέας Διαθήκης και όσα εκ της Παλαιάς Διαθήκης κατηργήθησαν, παραδείγματι, κατηργήθη η λειτουργία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή πώς λειτουργούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, έφυγαν εκεί. Δεν υπάρχει. Κατηργήθη και πληρώθημε τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή την Σταύρωση, την Ταφήν και την Ανάσταση του Κυρίου μας εις κάθε Θεία Λειτουργία. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αίμα, θυσία, ταύρι και μόσχη, λέει. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει αίμα. Το αίμα αυτό το έδωκε ο Χριστός μας για να καταργήσει το αίμα εκείνο το οποίο εχύνεται χωρίς να σωθεί ο άνθρωπος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η περιτομή. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει περιτομή, αλλά αναπληρώθη εκείνο με το μυστήριο της βαπτίσεως, το οποίο περιτέμνει την αμαρτία και δίδει εις τον άνθρωπο την αναγέννηση και τον βάζει ως μέλος πλέον της Βασιλείας των Ουρανών, διότι το είπε ο Κύριος μας, «Εάν μη βαπτιστεί, λέγει ο άνθρωπος εξ ύδατος και πνεύματος, ουμή εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών». Και όσα εις την Παλαιά Διαθήκη κατηργήθησα, αναπληρώθησαν εις το τέλειον, στην Καινή Διαθήκη, δι' αυτό και εμείς κοιτάζουμε τώρα τι υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο γίνεται πλέον ολοκλήρωσης στην Καινή Διαθήκη. Και εξετάσαμε το θέμα εκείνο της κυβωτού του μαρτυρίου. Και στην κυβωτό του μαρτυρίου είπαμε ότι οι Εβραίοι καθ' υπόδειξη του Θεού έκαναν μια κασέλα, χρυσήν και μέσα σε αυτήν έβαλαν την στάμνα με το μάνα, έβαλαν τα σπλάκα της Διαθήκης, έβαλαν την ράβδον του Ααρών η οποία ευλάστησε. Επάνωθεν της κυβωτού εκείνης, της κασέλας εκείνης, έβαλαν μία χρυσή μπλάκα η οποία ονομαζόταν ηλαστήριον. Επάνω στο ηλαστήριον εκείνων έβαλαν δύο χρυσά, δύο αγγέλους χρυσούς,
οι οποίοι είχαν ενωμένα στας πτέρυγας και έκυπταν προς την κυβωτών της Διαθήκης και σε αυτό το μέρος εμφανιζόταν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ομιλούσε εις τους Εβραίους. Τώρα προχωρούμε για να δούμε τι άλλο εγένετο καθ' υπόδειξη πάντοτε του Θεού. Εκτός από τη χρυσή τράπεζα την οποία αναφέραμε και πάνω στην οποία έβαζαν οι Εβραίοι από κάθε μία φυλή έναν άρτον και υπήρχαν 12 άρτη, 6 και 6, τους οποίους δεν δικαιούται κανείς να φάγει από τους άρτους αυτούς ή μη μόνον ιερείς, και κάθε εβδομάδα αλλάσσοντο η άρτη εκείνη. Και είπαμε ότι και εμείς σήμερα στην εκκλησία μας έχουμε ένα τραπέζι κοντά στο ιερό και εκεί πρέπει να πηγαίνουμε να βάζουμε και εμείς τους άρτους για να τους παραλάβει ο ιερεύς και να τους βάλει στο ιερό. Εκτός από τη χρυσή τράπεζα της προθέσεως, αυτή η τράπεζα ονομαζόταν και τράπεζα της προθέσεως, στην οποία επρόθεταν, επετήθουν, έθετα, τοποθετούσαν τους άρτους οι Εβραίοι. Παρήγγειλαν ο Θεός στον Μωυσήν και στον Ααρών να κατασκευάσουν ακόμη μία χρυσή λιχνία. Χρυσή λιχνία. Τώρα ερχόμεθα στα καντήλια τα οποία έχουμε στην εκκλησία. Χρυσή λιχνία εκεί, χρυσά καντήλια έχουμε στην εκκλησία μας, όχι όμως όπως εκείνα, διότι εκείνη η χρυσή λιχνία ήταν ατόφιο χρυσάφι. Ήταν καμωμένη όλο από χρυσάφι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εάν κάνουμε ένα χρυσό, μια χρυσή λιχνία, θα είναι αξίας εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιχρυσωμένες καντήλες, δεν έχουμε χρυσές, διότι αλίμονο και τρισαλίμονο, ο πολυέλαιος τον οποίο μας αξίωσε ο Άγιος Γεώργιος και έχουμε επάνω, είναι 24 καρατίο χρυσάφι. Δεν είναι όμως χρυσάφι, γιατί αν ήταν χρυσάφι θα ήταν δισεκατομμύρια. Είναι επιχρυσωμένος απλώς, αλλά το παίρνουμε από την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία ο Θεός παρήγγειλε, αυτά τα ήθελε ο ίδιος ο Θεός. Είχε παραγγείλει ο Θεός τι να κάνει ο Μωυσής και ο Άρο. Χρυσή λιχνία λοιπόν παρήγγειλε ο Θεός ένα λιχνάρι ολόχρυσο με 7 φώτα. Αυτός ο αριθμός 7 είναι μυστηριώδης στην Παλαιά Διαθήκη και ερχόμεθα μέχρι την Καινή Διαθήκη για να έβρωμεν στην Εκκλησία μας ότι στηρίζεται επάνω σε 7 στήλους η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία μας στηρίζεται επάνω σε 7 στήλους και οι 7 αυτοί στήλοι είναι εκείνοι οι οποίοι σώζουν τον άνθρωπο και αν δεν τα έχει ο άνθρωπος αυτά, τα 7 δεν σώζεται. Αυτοί οι 7 στήλοι είναι τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία ο Θεός έθεσε στην Καινή Διαθήκη και δι' αυτών των μυστηρίων ο άνθρωπος σώζεται. Εάν δεν ζήσει τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ούτε εις τον κόσμο τούτον, ούτε εις τον άλλο. Δεν σώζεται. Δια των 7 τούτων μυστηρίων σώζεται ο άνθρωπος και αν δεν ζεις τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν εισέρχεσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Επί παραδείγματι, αναφέρομαι τη βάπτιση. Είναι ένα από τα 7 μυστήρια. Δεν μπορείς να το αρνηθείς, δεν σώζεσαι. Αναφέρομαι το χρίσμα, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν λάβεις το χρίσμα, δεν παίρνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αναφέρομαι την εξομολόγηση, μυστήριο, μέγα. Εάν δεν εξομολογηθείς, δεν εισέρχεσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρομαι τη Θεία Κοινωνία, μυστήριο, μέγα. Εάν δεν, ο εκείνος ο οποίος δεν τρώγει, λέει, το σώμα μου και δεν πίνει το αίμα μου, δεν υπάρχει ζωή σε αυτόν, ούτε στη Βασιλεία μου έρχεται. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και πηγαίνουμε έπειτα στο μυστήριο του γάμου. Όποιος δεν παντρευτεί στην Εκκλησία είναι εκτός σωτηρίας. Δεν σώζεται. Ευρίσκεται στο αμάρτημα της πορνείας, της μοιχείας.
και ούτω καθεξής όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτός ο αριθμός 7 είναι μυστηριώδης, διότι δι' αυτού του αριθμού 7 δημιουργήθη ο κόσμος. 6 μέρες δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρον ο Θεός, την δε 7η ανεπάυσατο ο Θεός, ανεπάυθη ο Θεός. Και τα έχουμε αυτά τα 7 μυστήρια και προχωρούμενοι στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη να βρίσκουμε τον αριθμό αυτών. Η εβδομάδα έχει 7 ημέρες, τα μυστήρια είναι 7. Τα έτη τα οποία θα ζήσουμε εις τούον τον κόσμο είναι 7. Η περίοδη της ζωής του κόσμου τούτου 7 και η 8η περίοδος του κόσμου τούτου είναι η αιωνιότης, δηλαδή το τέλος του κόσμου. Οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν ότι βρισκόμεθα πλέον στο τέλος του 7ου αιώνος και εισερχόμεθα εις τον 8ο, δηλαδή στην κρίση του κόσμου. Έρχεται η κρίση του κόσμου γρήγορα. Βρισκόμεθα στο τέλος του 7ου αιώνος. Πρέπει δε η λιχνία αυτή να είναι το ένα θαύμα πλούτου και τέχνης. Η λιχνία αυτή την οποία παρήγγειλε ο Θεός είναι το ένα θαύμα. Πρόκειτο περί ενός καλλιτεχνήματος, μιας εξαισίας τέχνης, ενός περικαλούς αφιερώματος εις τον Θεόν. Ήταν ήτο ένα θαύμα πλούτου, γιατί δεν ήταν μόνο φτιασμένη από ολοκάθαρο και ανώθευτο χρυσάφι, αλλά ήταν και χυτή, χωρίς να είναι από μέσα κύλη, αδιανή. Ήταν ατόφιο, ένα κομμάτι χρυσάφι, αλλά βαριά, στερεά, έως μέσα χρυσή. Τίποτε δεν υπήρχε εκτός από το χρυσάφι. Ήταν ακόμη και θαύμα τέχνης, γιατί ήταν σκαλιστή και τεχνικά φτιασμένη και ομοίαζε προς ένα ωραίο άνθος, όμορφο άνθος, περικαλέστατον, ένα τριαντάφυλλο, ένα ωραίο άνθος. Και πάνω στο άνθος εκείνο που διεκλαδίζεται εις 7 ωραία κρίνα, μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή αν βρίσκεται αυτή, αν την έβρισκαν οι Εβραίοι αυτήν την 7φωτο λιχνία, φανταστείτε τι θα γινόταν. Κάπου είναι κρυμμένη όμως και δεν επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός να την έβρουν οι Εβραίοι αυτήν την λιχνία. Είναι κάπου κρυμμένη, όπως είναι κάπου κρυμμένη και η κυβωτός της Διαθήκης με το μάνα μέσα από τότε μέχρι τώρα. Αν και πέρασαν ολόκληροι αιώνες, δεν έχει φθαρεί το μάνα εκείνο. Και μπορεί ο Πανάγαθος Θεός, δυνατόν ο Πανάγαθος Θεός, δια να κλείσει τα στόματα των απίστων, να εμφανίσει αυτά τα κεκριμένα, αυτούς τους θησαυρούς, τους ατιμήτους θησαυρούς, να τους εμφανίσει δια να κλείσει τα στόματα των απίστων, όπως επί παραδείγματι δεν επίστευαν ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη, έλεγαν ότι την έγραψαν άνθρωποι. Και τι ευδόκησε ο Θεός? Στα μέρη της νεκράς θαλάσσης, όσοι επήγατε εκεί, υπήρχαν βοσκοί, βεδουίνοι βοσκοί, οι οποίοι σκάλωναν πάνω σε εκείνους τους αποκρύμνους βράχους και μέσα στους βράχους εκείνους υπήρχαν σπήλαια. Ως εκείνη την εποχή, το 47 έως το 47, δεν εγνώριζαν οι Εβραίοι τι είχαν στα χέρια τους. Μιαν ημέρα ένας βοσκός, ο οποίος έβοσκε τα κατσίκια του πάνω σε εκείνους τους κρυμνούς και εκείνα τα όρη, είδε μία κατσίκα η οποία εκρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο και πήγαινε εκεί για να την έβρει. Όταν πλησίασε εκείνον το σπήλαιο, έπιασε μία πέτρα και την επέταξε μέσα σε εκείνο το σπήλαιο. Φοβήθηκε να έμβει μέσα στο σπήλαιο. Όταν επέταξε την πέτρα εκείνη, ήκουσε ότι έσπασε κάτι. Δηλαδή, εκτύπησε η πέτρα πάνω σε ένα μέρος το οποίο νίκουσε κάτι να θράβεται, να σπάζει. Τότε προσπάθησε να έβρει άλλους Βεδουίνους και να τους πει το γεγονός, και αυτό έφτασε μέχρι και εις αυτούς τους λεγόμενους αρχαιολόγους, οι οποίοι έτρεξαν στο μέρος εκείνο, εισήλθαν μέσα σε εκείνο το σπήλαιο και ότου θαύματος. Εκεί έβρουν τα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα σε εκείνο υπήρχε ένα κιούπι, το οποίο πέταξε ο βοσκός στην πέτρα και έσπασε το κιούπι εκείνο. Και μέσα υπήρχαν κρυμμένα τα χειρόγραφα των προφητών.
δηλαδή εκείνες οι μεμβράνες που έγραψαν οι προφήτες οι ίδιοι με τα χέρια τους, έγραψαν την Παλαιάν Διαθήκη. Εύρον τον προφήτην Ισαΐαν όπως ήταν τότε που το έγραψε ο προφήτης, το χειρόγραφον εκείνο, και το βιβλίο το οποίο επήρε ο Χριστός στα χέρια του, ο ίδιος, και διέβασε μέσα στη συναγωγή των Εβραίων. Τότε οι Εβραίοι προσπάθησαν και έδωκαν στους Βεδουίνους εκείνους 10 δολάρια για κάθε ένα πόντο χειρογράφου, το οποίο θα έβρισκαν. Και όρμησαν μέσα οι Βεδουίνοι και ανεκάτεψαν πραγματικά ολόκληρα τα βουνά εκείνα και έβρουν πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν γνωρίζουμε και στο μέλλον ο Πανάγαθος Θεός, εάν δεν επιτρέψει, να ευρεθούν και αυτά τούτα τα οποία διαβάζουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ευρεθεί η κυβωτός του μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης, να ευρεθεί η επτάφωτος λιχνία, να ευρεθούν όλα αυτά τα οποία είχαν οι Εβραίοι προς πείσμα και ανατροπήν κάθε αθέου και απίστου ανθρώπου επάνω στη γη. Παρόλα τα αυτά τα οποία ο Θεός έδωκε στους Εβραίους να έχουν, εν τούτης αυτοί δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν στον Θεό. Έχουν θησαυρούς ανεκτιμή τους, τους οποίους ο Θεός επεφύλαξε και έδωκε στα χέρια τους για να πιστεύσουν, αλλά όμως δεν επίστευσαν ούτε ξέβρωμε αν θα πιστεύσουν στο μέλλον. Βέβαια, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου, αυτή η αγριελαία θα έρθει στιγμή που θα γίνει ημερη ελαία. Θα πιστεύσουν δηλαδή οι Εβραίοι. Είναι ένα εκ των σημείων του ερχομού της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν πιστεύσουν, λέγει οι Εβραίοι, θα είναι ένα εκ των πολλών σημείων της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, δηλαδή το τέλος του κόσμου τούτου. Και προχωρούμε για να δούμε αυτή η επτάφωτος λιχνία ως θαύμα τέχνης τι είχε πάθει. Η περίφημος αυτή επτάφωτος λιχνία την άναβαν τακτικά για να φωτίζει το γλυκί της φως, με το γλυκί της φως τα Άγια του Ισραήλ. Δηλαδή την είχαν ως φως. Ήταν ανάγκη να υπάρχει εκεί η λιχνία αυτή, γιατί μετά όταν η σκηνή η οποία έκρυβε μέσα αυτό όλο των θησαυρών, αυτήν την κυβωτόν του μαρτυρίου, έκρυβε μέσα αυτό τον πλούτον τον οποίο ο Θεός ηθέλησε, έκανα μία σκηνή η οποία το εσκέπαζε αυτό. Αυτή η σκηνή δεν είχε παράθυρα πουθενά, ήταν σκοτεινή, και αυτή η λιχνία έφεγγε μέσα σε εκείνο τον τόπο των σκοτεινών. Δηλαδή έβλεπες ένα τσατήρι όπως είναι η εκκλησία μας, με τέτοιο ρυθμό, βασιλικού ρυθμού, όχι τετράγωνο, αλλά με αυτήν την κατεύθυνση την οποία έχουμε εμείς στην εκκλησία, και μέσα σε εκείνο το σκοτεινό μέρος της σκηνή που εκρύβεται όλα αυτά τα οποία ο Θεός είπε και γένοντο, μέσα εκεί έβαλαν τη λιχνία αυτήν και εφώτιζαν, διότι δεν υπήρχε πουθενά παράθυρο, ή το πυκνό σκοτάδι, και εξαπλώνεται μέσα σε αυτό το βάθος της, εξαπλώνεται το φως εκείνο από την επτάφωτο λιχνία και έφεγγεν μέσα για να βλέπουν οι Εβραίοι τι υπήρχε. Γιατί όμως δεν υπήρχε κανένα παράθυρο σε εκείνη τη σκηνή, σε εκείνο το τσαντήρι, γιατί δεν υπήρχε κανένα παράθυρο? Θα είναι εύλογο ερώτημα. Έκαναν εκείνο το τσατήρι, δεν έκαναν και ένα παράθυρο για να φέγγει μέσα? Εισήρχε το κανείς από την πόρτα εκείνη η οποία ήταν πάλι με ύφασμα, και εισήρχε το μέσα και έβρισκε εκείνο το σκοτάδι. Μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, στο βάθος, υπήρχε η λιχνία η οποία έφεγγε επάνω σε εκείνον την κυβωτόν του μαρτυρίου, και έβλεπε εκεί τους αγγέλους και τα χρυσά εκείνα τα οποία φωτίζονται με το φως και έλαμπαν ολόκληρα.
Το παρήγγειλε ξεπίτηδες ο Θεός αυτόν, διότι το σκοτάδι εκείνο της σκηνής το τύπος και η εικόν του κόσμου τότε. Ο κόσμος εκείνος βρίσκεται μέσα σε ένα σκοτάδι. Ενθυμηθείτε στο Ευαγγέλιο όταν λέγει ο Ευαγγελιστής ότι ο λαός ούτως λέγει, ο καθήμενος εν χώρα λέγει και σκιά θανάτου, μέσα σε μια σκιά η οποία οδηγούσε τον άνθρωπο στην απώλεια, δεν έβλεπε Θεόν. Όποιος απέθνης και δεν έβλεπε Θεόν βρίσκεται μέσα στην καταστροφή, στην απώλεια. Δεν είναι όπως σήμερα που όποιος αποθάνει εμείς πιστεύουμε ότι φεύγει εκ του θανάτου στη ζωή. Τότε ο κόσμος απέθνησκε, δεν έβλεπε Θεόν. Ο παράδεισος ήταν κλειστός, δεν εισήρχεται στον παράδεισο, δεν έβλεπε φως. Και όλος ο κόσμος εκείνος δεν έβλεπε το φως. Ο Θεός δεν ήρθε να πει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν υπήρχε. Όλοι οι προφήτες και όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι πατριάρχες όλοι, όσοι εκλεχτοί της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι εδίδασκαν ότι θα έρθει το φως. Ότι δεν υπήρχε, ότι θα έρθει το φως. Και όντως ήρθε το φως, ο Θεός ο αληθινός, ο οποίος γέννεται ο άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο και έδωκε το φως στον άνθρωπο για να ζήσει. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, ότι εις μια στιγμή εκείνες οι αχτίνες της επταφώτου λιχνίας ήσαν οι αχτίνες του ηλίου, του αληθινού ηλίου, του φωτός του αληθινού, του Θεού του αληθινού που ήρθε στον κόσμο και εφώτισε τον κόσμο ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ και ο Θεός εκείνο το αναμένο λιχνάρι μέσα στο σκοτάδι εκείνο, το οποίο ήταν και εις τον ηθικόν τομέα κατάπτωσης φοβερά. Πνευματικός τομέας, ηθικός τομέας. Ο κόσμος ήταν εξαθλιωμένος στην ηθική. Ήταν ακριβώς εκείνο το οποίο παρουσιάστηκε έπειτα, όταν ο Πανάγαθος Θεός πλέον είχε αγαναχτίσει ο Θεός και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον εξαφανίσω, λέγει, διότι έγινε σάρκα μόνο, λέγει. Τρώει και πίνει και αμαρτάνει. Δεν με σκέπτεται, λέγει, ότι υπάρχω. Έγινε ο άνθρωπος σάρκα. Θέλω να τον εξαφανίσω, δια το είναι αυτόν σάρκα, λέγει. Βλέπει μόνο τη σάρκα. Και είναι τούτο ένα σημείο ζωφερό των ημερών μας, διότι δυστυχώς έχουμε φτάσει και εμείς στην εποχή εκείνη κατά την οποία υπήρχε η ηθική κατάπτωση. Και σήμερα δεν βλέπεις τίποτε άλλο, μόνο μια ηθική κατάπτωση. Ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι ηθικός, δεν είναι αξιοπρεπής, δεν φέγγει. Αλλά έχει πέσει στο σκοτάδι της ηθικής καταπτώσεως και δεν είναι πνευματικός αλλά σαρκικός όπως τότε. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας λυπηθεί και να μην αφήσει την οργή του να εκδηλωθεί επάνω μας, διότι τότε τα πράγματα δεν θα είναι κατακλυσμός απλώς, θα είναι εξαφάνιση των πάντων. Διότι δεν σκέπτεται τίποτε άλλον ο άνθρωπος ο σημερινός, ή μη μόνο πώς θα φάει να πκεί και να αμαρτήσει. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος και είναι φοβερό να βλέπετε μέσα σε εκείνες τις τηλεοράσεις τους ανθρώπους με εκείνα τα μαλλιά δεμένα και με τα σκουλαρίκια. Κατήντησε ο άνθρωπος να αλλάξει και αυτήν την φύση την οποία ο Θεός δημιούργησε. Έγιναν οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Έχουν εξαθλειωθεί τα πάντα, δεν βρίσκεις τίποτε. Θυμούμε όταν πήγα κάπου σε ένα τόπο και παρουσιάστηκε μπροστά μου. Παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας νέος εκεί με τα μαλλιά, τέλος πάντων με μια μαύρη στολή, με αυτά, και τον εχαιρέτησα ως άντρα. Ύστερα μου λέγω δεν ήταν άντρας, ήταν γυναίκα. Που να καταλάβω, βρε παιδάκι μου, λέγω εκείνος, αν ήταν γυναίκα αυτός ή αν ήταν άντρας. Φοβερό πράγμα. Μου έλεγαν είναι η γυναίκα αυτή. Ποιος αυτή ήταν γυναίκα? Ναι, έλεγε, γυναίκα. Ένα φοβερό πράγμα, αδερφή μου. Καταντήσαμε δηλαδή και αυτήν την φύση την οποία δημιούργησε ο Θεός, αυτήν την φύση του ανθρώπου να την αλλοιώσουμε, να αμαυρώσουμε τα πάντα. Και έγινε ο άνθρωπος σήμερα μια κατάπτωση της ηθικής, όπως τότε στην Παλαιά Διαθήκη, και έφεγγε εκείνη η επτάφωτος λιχνία. Σήμερα μας φέγγει ο Θεός ο ίδιος και σου λέει, παιδί μου, τι έγινες, πώς έπεσες τόσο χάμω, πώς εξαθλιώθεις, πώς έγινες όπως τα άγρια ζώα. Και εκείνα τα ζώα
και αυτά έχουν μία τάξη στη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία τάξη. Εξαφάνισε την τάξη την οποία δημιούργησε ο Θεός. Δεν είναι υπερβολή, αδερφοί μου, αυτό το σκοτάδι της ιδωλολατρικής πλάνης που εσκέπαζε ολόκληρον τον κόσμο τότε, αυτή η ζάλη, ο σκοτισμός, ο οποίος σε προκαλούσαν τότε τα μυαλά των ανθρώπων με την αμαρτία, την πολυάριθμη αμαρτία, αυτήν την αμαρτία την οποία ο Ισραήλ έφεγγε μέσα σε εκείνον τον κόσμο όλων, διότι οι πάντες ήσαν μέσα στην αμαρτία και εκείνος ο κόσμος, ο Ισραήλ, ελάτρευε τον αληθινόν Θεό, ενώ οι άλλοι ελάτρευαν τα είδωλα και την αμαρτία. Η κόλαση σε αυτή η ηθική σαπίλα η οποία επεκράτησε τότε και κρατούσε ένα πάχρο εις άκρον της γης, το εξήλειψε ο Πανάγαθος Θεός την πρώτη φορά με τον κατακλυσμό, την δεύτερη φορά με την καύση την οποία έστειλε από τους ουρανούς, θυάφηκε φωτιά και κατέκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και εξεδήλωσε ο Θεός την αγανάκτησή του. Αλλά μήπως σήμερα, αδερφοί μου, δεν εκδηλώνει ο Πανάγαθος Θεός την αγανάκτησή του συνεχώς? Δεν τη βλέπουμε, θέλουμε τίποτε άλλο να δούμε? Έχουν εκδώσει μία στατιστική τώρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και λέγουν ότι τα δάση, λέγουν, ότι κατεστράφηκαν σχεδόν τα 2/3 της γης. Πάνε να εξαφανιστούν τα δάση από τις πυρκαγιές και από μία βροχή ξινή η οποία πίπτει συνεχώς και καταξηραίνει τα δάση της γης. Τι θα γίνουμε όταν φύγουν όλα αυτά? Τα άγρια ζώα, τα πτηνά, τα οποία επετούσαν μέσα στα δάση, όλα αυτά εξυφανίστησαν. Δεν υπάρχουν τίποτα. Και μπορεί να το σκεφτείτε και ήδη να, όταν δούμε λίγο πίσω, εάν όσοι ζουν στην Ήπεθρον θα δούνε ότι πριν 20 χρόνια ή 30 χρόνια, όταν έβγαινα μέσα στα βουνά, πόσα άγρια πτηνά υπήρχαν. Τώρα δεν υπάρχουν. Πόσα πουλιά υπήρχαν και πετούσαν πάνω στα δέντρα, τώρα δεν υπάρχουν. Όλα έχουν καταστραφεί και πηγαίνουν προς την ολοσχερή καταστροφή τούτου του κόσμου. Ο νόμος, οι εντολές του Θεού τότε δεν ετηρούντο. Και σήμερα ο νόμος αργεί, το Ευαγγέλιο αργεί. Είναι αργό, δεν τηρείται το Ευαγγέλιο, δεν τηρείται ο νόμος του Ευαγγελίου. Σήμερα τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Δεν υπάρχουν, λέγε, τι είναι αυτά τα οποία λες. Εγώ παρακολουθώ, αδερφοί μου, παρακολουθώ με λύπη μου στο μυστήριο το μέγα της μετανοίας, παρακολουθώ την κατάπτωση την οποία έχουμε φτάσει. Φοβερό πράγμα. Σήμερα με τηλεφώνησαν από τη Γερμανία μια περίπτωση η οποία ο πατέρας έχει την κόρη φανερά. Φανερά. Την έχει η γυναίκα του, την κόρη του. Μου λέγουν, τι να κάνουμε, πατέρ Σάββα, τι να κάνετε σε τέτοια κατάσταση, τι να σου πω, παιδάκι μου. Τι να σου πω, παιδί μου. Κραυγές, δηλαδή, απελπισίας από όλον τον κόσμο έρχονται εις γνώση μας. Διότι κατεστράφει το παν, δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι φανερό τούτο. Όταν βλέπεις την κόρη να κάθεται γυμνή μπροστά στον αδερφό της, μπροστά στον πατέρα της, τι θα επακολουθήσουν, τι θα γίνουν? Ο αδερφός αφήνει έγκυον την αδερφή, γιατί βλέπεις στις τηλεοράσεις αυτή την κατάπτωση, τη βρωμιά, την ακαθαρσία. Τι ανοίγεται εκείνες στις τηλεοράσεις, τι βλέπουν τα μάτια σας? Και αν εμείς, οι οποίοι τέλος πάντων έχουμε κάποια κρίση, εκείνο το παιδί το οποίο είναι μικρό και δεν ξέρει τίποτε, όταν φύγει από το σπίτι η μάνα και ο πατέρας και τα αφήσουμε μέσα δυο αδέρφια, τον αδερφό και την αδερφή σε μια ηλικία των 12 ετών, 13 ετών, 15 ετών, τι θα σου κάνει αυτό το παιδί? Ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτό θα κάνει. Εσκεφτήκαμε, αδερφοί μου, εις τι κόσμο έχουμε φτάσει ποτέ? Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή, ερημιά σκοτεινή περίοδος της τότε εποχής. Την εφτάσαμε και σήμερα, παρόλο ότι ζούμε 2.000 χρόνια ύστερα από την έλευση του Χριστού μας πάνω στην γη.
Το πυκνό εκείνο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας βρίσκεται και πάλι μπροστά μας. Όσοι δεν θέλουν να σωθούν, δεν σώζονται. Όσοι θέλουν να ασπαστούν τον Θεό, τον ευρίσκουν εύκολα. Όσοι δεν θέλουν να τον ασπαστούν, τον διώχνουν εύκολα. Με ευκολία διαρρήσουν, διακόπτουν τα σχέσεις των με τον Θεό, με μεγάλη ευκολία. Δεν το θέλω, λέγει τον Θεό. Δεν θέλω τον νόμο Του. Δεν θέλω να ακούω τις απαγορεύσεις Του. Και φεύγει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν αιώνια, ευρίσκουν εύκολα τον Θεό. Και αυτή η ευκολία είναι εκείνη η οποία υπάρχει σε τόσα κηρύγματα, σε τόσες θείες λειτουργίες, σε τόσα μυστήρια τα οποία έχουμε. Αδερφοί μου, μεσάνυχτα, μέσα στα μεσάνυχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ζούσε ο κόσμος τότε, στα βαθιά τα σκοτεινά μεσάνυχτα. Στο ίδιο μέρος άλλοι βλέπουν τον ήλιο μεσουρανής και άλλοι περπατούν μέσα στα σκοτεινά. Έτσι τους αρέσει, έτσι θέλει ο κόσμος. Εγώ, λέγει, δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία εσύ έχεις, λέει. Δικαίωμά σου, άνθρωπε, αλλά όταν επιβάλλεις αυτά τα οποία είναι δικά σου και τα επιβάλλεις στον άλλον δια της βίας, αυτό είναι το μαρτύριο το μεγάλο. Και ποιο είναι τούτο, έχουμε κανένα σημείο? Όταν ο άνθρωπος κάθεται γιατί έμαθε 5 γράμματα και παίρνει το χαρτί και αποτυπώνει πάνω τα σκέψεις του, τα αθεϊστικά και τα συλλιστικά και τα σαμολεί μέσα στον κόσμο και μέσα στα σχολεία και πιάνει αυτήν την νεότητα και την οδηγεί στην πλάνη, στον ηλισμό. Δεν είναι αυτό καταστροφή την οποία προσφέρει ένας άνθρωπος πλούσια πάνω στην γη? Όσοι άθεοι και οι ληστές δεν εσκόρπισαν τις δοξασίες των μέσα στον κόσμο και πήραν χιλιάδες εκατομμύρια ψυχές μαζί τους στην κόλαση. Αδερφοί μου, θα προσέχουμε πολύ ότι ένα είναι που σώζει, ο Χριστός. Ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, αυτό σώζει τον άνθρωπο. Μη πλανάστε, μη παίρνετε να διαβάζετε εκείνα τα οποία οι άνθρωποι του σκότους αμολούν πλούσια πάνω στην υγιή τώρα, γιατί υπάρχουν τα μέσα. Είναι εύκολο, πολύ εύκολο πράγμα να κλείσουν και τα ειδικά μας μάτια, εάν τώρα είναι ανοιχτά. Να μην καυχόμεθα και να λέμε ότι είμαι θα κοντά στον Θεό και έχουμε να εξασφαλίσει τη σωτηρία μας. Άλλο είναι η αρχή, άλλο είναι το τέλος. Πολλοί αρχίζουν καλά, τελειώνουν όμως κακά. Μην ξεχνούμε όταν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι αγώνες και τους βλέπουμε ότι πλήθος αθλητών ξεκινούν από ένα δρόμο. Ξεκινούν πολλοί, άλλοι φτάνουν στο μέσο, άλλοι λίγο πρώτου τέλους, στο τέλος μόνο λίγοι φτάνουν. Το είπε άλλωστε και ο Κύριος μας ότι πολλοί γαρισικλητοί, λέγει, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Και εις τούτο το σημείο πρέπει να προσέχουμε, διότι ευκόλως αρνούμεθα τον Θεό και ευκόλως λησμονούμεντα του Θεού. Τα ευεργεσίας του Θεού πολύ ευκόλως τα αρνούμεθα, τα ξεχνούμε, λησμονούμε. Είμεθα οι άνθρωποι της λησμονιάς. Λησμονούμε τις ευεργεσίες του Θεού που μας δίδει. Πόσες φορές ο Παναγαθός Θεός μας ευλόγησε μέσα από κινδύνους και δυσκολίες και ασθένειες και αδικίες. Μας έβγαλε αθώους, μας έβγαλε στο πάνω μέρος υπερηφάνους και χαμογελαστούς. Και ύστερα από λίγο ξεχνούμε τι ο Παναγαθός Θεός μας έδωσε. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την ιδέα ότι βλέπουν καλύτερα από τους άλλους είναι εκείνοι οι οποίοι στο τέλος πιθανόν να μην βλέπουν καθόλου. Και θα προσέξουμε πολύ ότι η περίοδος της ζωής μας αυτής δεν σηκώνει να έχουμε χαλάρωση. Δηλαδή, καλά είμαι ως αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα τι χρειάζεται η προσευχή? Από εδώ και πέρα τι χρειάζεται ο εκκλησιασμός? Από εδώ και πέρα τι χρειάζεται η νηστεία? Καλά δεν είμαι? Και αρχίζει ο διάβολος να χαλαρώνει τα σχοινιά. Και όταν χαλαρώσει τα σχοινιά, τότε ρίπτει το φορτίο από το ζώο. Βλέπετε καμιά φορά τα ζώα τα οποία τα φορτώνουμε για να μας ανεβάσουν ένα φορτίο πάνω σε ένα βουνό. Εάν δεν προσέξουμε εκείνα τα σχοινιά να είναι δυνατά να κρατούν το φορτίο, σε λίγο
πέφτει από το ζώο και κατρακυλάει στον κρυμνό και χάνεται. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Εάν χαλαρώσεις λίγο τη ζωή σου, ελάχιστα λίγο, εάν ακούσεις τον διάβολο ο οποίος σου βάζει το λογισμό, δεν βαριέσαι τώρα εφόσον έκανες τόσες νηστείες. Αν φάεις και σήμερα την Τετάρτη και την Παρασκευή, τι χάλασε ο κόσμος. Και αν δεν κάνεις 40 μέρες και κάνεις 20, χάθηκε ο κόσμος. Σου τα βάζει αυτό ο πονηρός. Να χαλαρώσεις τη ζωή σου. Να χαλαρώσεις τον βίο σου, τον οποίον έχεις κοντά στον Θεό. Και όταν χαλαρώσει η ζωή σου η πνευματική, τότε ο διάβολος γίνεται ο κυρίαρχος της ψυχής. Αδερφοί μου, πρέπει να είμαι αυστηρότατοι στη ζωή μας για να μπορέσουμε να μείνουμε κοντά στο Θεό. Το δηλητήριο το οποίο χύνει ο διάβολος μέσα στην ψυχή και καλείται αμαρτία, το αποτέλεσμα της είναι να προξενεί τον θάνατον. Θα προσέχουμε πολύ από το δηλητήριο τούτο της αμαρτίας, το χειρότερο δηλητήριο το οποίο έχει ο κόσμος τούτος. Εκείνο το άλλο δηλητήριο που πουλούν μέσα στα φαρμακεία, εκείνο το δηλητήριο σκοτώνει το σώμα. Η αμαρτία όμως, το δηλητήριο της αμαρτίας, σκοτώνει την ψυχή και δεν βλέπεις ποτέ τον Θεό. Η κυβωτός του μαρτυρίου λοιπόν, καθώς και η τράπεζα της προθέσεως με τη χρυσή λιχνία, έπρεπε κάπου να σκεπαστούν. Δεν εννοούσαν ποτέ ο Θεός ότι θα έμεναν εκτεθειμένα έξω αυτά όλα τα οποία δημιούργησε ο Θεός δια της ειδικής του υποδείξεως εις τον Μωυσήν και τον Ααρών. Έπρεπε να σκεπαστούν αυτά και περισσότερο να έπρεπε να μεταφέρονται από τόπο εις τόπο. Διότι δεν είχαν εκεί παλάθια οι Εβραίοι, δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν μόνιμον κατοικία. Συνεχώς εκκινούνται από τόπο εις τόπο. Οπότε έπρεπε να μετακινούνται και αυτά τα οποία ο Θεός διέταξε και γένοντο. Δι' αυτόν τον λόγο δίδει οδηγίας εις τον Μωυσήν ότι έπρεπε να φτιάξουν ένα παλάτι τότε του Θεού διαφορετικό από όλες τις άλλες σκηνές τις οποίες είχαν οι Εβραίοι και κατοικούσαν μέσα. Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου αυτή. Και μέσα σε αυτήν όχι μόνο η κυβωτός και η τράπεζα και η λιχνία, αλλά και τα θυσιαστήρια και κάθε τι το οποίο ήτο κατά τις εντολάς του Θεού δοσμένο των Θεών, έπρεπε να ήτο μέσα σε εκείνη την σκηνή, η οποία θα έκρυπτεν εκείνον τον πλούτον και θα μεταφέρει το από τόπου εις τόπον έως όταν φτάσουν εις την γη της Επαγγελίας. Μέσα στην ερημιά εκείνη δεν θα έμεναν σε ένα τόπο, αλλά θα μετακινούν το από τόπου εις τόπον. Και ο λαός εκείνος ζούσε μέσα σε σκηνές, άρα και ο Θεός μέσα σε σκηνές. Βλέπετε πως συγκαταβαίνει ο Θεός, δεν ζητεί να του χτίσουν παλάτι. Είστε, λέγει, εσείς μέσα σε σκηνές, και εγώ μέσα σε σκηνές. Προσέξτε την αγάπη του Θεού. Με μια διαφορά, ότι η σκηνή δική μου, λέγει, πρέπει να είναι διαφορετική από τη δική σας. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς υπάρχει και σήμερα, ζούμε μέσα σε σπίτια και ο Θεός ζει μέσα σε σπίτι. Πλην όμως το σπίτι του Θεού είναι πάντοτε διαφορετικό από τα σπίτια των ανθρώπων. Μπορεί να είναι ο πάμπλωτος άνθρωπος του κόσμου, ο κρίσος τούτου του κόσμου, όμως δεν μπορεί να χτίσει ένα σπίτι του Θεού για να μπει μέσα. Δεν μπορεί να έχει μια εκκλησία, επί παραδείγματι, και να κατοικεί μέσα σε αυτή. Ο ρυθμός, το σχέδιο, το χτίσμα, τα παράθυρα, οι πόρτες, όλα διαφέρουν. Έχουν διαφορετική δομή. Όχι όπως αυτήν που κατοικούν οι άνθρωποι. Και μέσα σε αυτήν τη σκηνή που ο Θεός ήθελε να κατοικήσει, μέσα σε αυτήν τη σκηνή είναι το σκήνι, είναι η ψυχή του ανθρώπου ακριβώς, η οποία μένει καθεκάστην ημέρα. Δι' αυτό και το σώμα μας ονομάζεται και σκήνος. Σκήνομα, σκήνομα. Ονομάζεται το σκήνομα του ανθρώπου, λέγει. Το σκήνομα, το σώμα δηλαδή. Γιατί τούτο το σώμα είναι σκηνή και μέσα σε αυτή τη σκηνή είναι η ψυχή, η οποία μετατίθεται εις τους ουρανούς, κοντά στον Θεό. Δι' αυτό ονομάζεται και σκήνομα, το σκήνομα του Αγίου, λέγει. Το σκήνομα του Θάδη Αγίου. Δηλαδή το σώμα του Αγίου. Θα πάμε στον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσο να προσκυνήσουμε το σκήνομά του, λέμε. Το σκήνομα του. Γιατί ακριβώς το σώμα του ή το η σκηνή μέσα στην οποία υπήρχε η Αγία του ψυχή. Και τούτο το σώμα που φέρομαι ονομάζεται σκήνομα. Ονομάζεται και πτώμα τούτο το σώμα που φέρομαι. Γιατί πίπτει χάμω. Μόλις κλείσεις τα μάτια σου, πέφτει όπως πέφτει το δεμάτι, το οποίο θερίζει ο θεριστής και το στείνει σε ένα τόπο και σε μια στιγμή γέρνει. Ονομάζεται και πτώμα. Πτώμα.
το πτώμα του ανθρώπου, λέγει. Το πτώμα, μετέφερε το πτώμα του ανθρώπου. Τι σημαίνει? Ότι στεκότανε προηγουμένως, τώρα έπεσε. Δεν στέκει. Είδαμε κανένα πεθαμένο να περπατεί? Δεν περπατεί ο πεθαμένος. Έφυγε η ψυχή, έπεσε χάμω το πτώμα. Ο άνθρωπος έπεσε χάμω. Το πτώμα του ανθρώπου, το σκήνομα του ανθρώπου. Αυτή η σκηνή λοιπόν, μέσα στην οποία κατοικούσαν οι Εβραίοι μέσα στις σκηνές, μέσα στη σκηνή κατοικεί και ο Θεός. Και λέγει ο Θεός ότι γίνε από μικρός που είσαι μεγάλος σαν εμέ και ανέβα εις το ύψος μου, αν θέλεις να ομιλήσεις και να σχετιστείς μαζί μου, λέγει ο Θεός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να ταπεινωθείς όπως ταπεινώνομαι και εγώ. Σκεφτείτε, αν δεν ταπεινωνόταν ο Πανάγαθος Θεός να έρθει στην γη να μας σώσει, τι θα γινόμαστε? Δεν θα σωζόμεθα. Συγκατεύει ο Θεός, λέγει, στον άνθρωπο. Συγκαταβάσει, λέγει, από τους ουρανούς. Έγινε το άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Δεν μπορούσαμε εμείς να ανεβούμε. Και ο Πανάγαθος Θεός δεν μας άφησε. Λέγει, εφόσον δεν μπορεί να ανέβεις, μείνε εκεί να εξαφανιστείς. Όχι, συγκατεύει ο Θεός. Ευδόκησε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα μεγάλα μυστήρια? Δεν τα ζούμε. Απλώς λεγήμεθα χριστιανοί. Και πέραν τούτου, έζησες τίποτε από όλα αυτά τα οποία πιστεύεις, αν τα πιστεύεις? Έζησες ποτέ σου, έχεις καθίσει ποτέ σου να σκεφτείς ότι ένας Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε κοντά μας, μέσα στα πόδια μας, έζησε μαζί μας, έφαγε μαζί μας, ήπκε μαζί μας νερό που εδιψούσε, εκουράστηκε μαζί μας, αγρύπνησε και εκείνος. Εκουράστηκε και ίδρωσε, έχισε τον ιδρώτα από το πρόσωπό του. Και τέλος σταυρώθηκε για να μας σώσει. Έχουμε ποτέ σκεφτεί τούτο το μυστήριο της αγάπης του Θεού? Είσαι μικρός παιδί μου και δεν μπορεί να ανεβείς εδώ που είμαι και βρίσκομαι εγώ. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ από τους ουρανούς, λέγει, από το ύψος μου και έρχομαι να σε έβρω. Τι αγαθός, τι φιλάνθρωπος που είναι ο Θεός, αδερφοί μου. Πώς είναι αγάπη δείχνει σε εμάς ο Θεός. Και δεν εκτιμούμε αυτή την αγάπη Του. Τι έσπλαχνος, τι συμπαθής είναι ο Θεός σε εμάς. Μπορούμε να φανταστούμε, αδερφοί μου, για να σας δώσω να καταλάβετε ποια αγάπη έχει ο Θεός μαζί μας. Υποθέσουμε ότι ο πατέρας, εσύ ο πατέρας, έχεις ένα μονάκριβο παιδί. Απ' έξω από το σπίτι σου υπάρχει ένας δρόμος πλατής και μέσα σε εκείνο το δρόμο των πλατών περνούν πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα 140 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα. Και ξαφνικά αυτό το παιδί του πατέρα ξεφεύγει από τα χέρια του και μπαίνει μέσα σε εκείνη την τροχιά των αυτοκινήτων που περνούν και εξαφανίζουν το παν. Και βλέπουμε εκείνο τον πατέρα να τρέχει πίσω από εκείνο το παιδί, να το πιάσει, να μην το χτυπήσουν τα αυτοκίνητα και να το πεθάνουν. Αυτός είναι ο Θεός. Μας βλέπει να πέφτουμε μέσα στον θάνατο και τρέχει ο Θεός ξοπίσω μας. Τρέχει να μας πιάσει, να μας σώσει, να μην αποθάνουμε. Και εμείς αντί τούτο το βλασφημούμε. Αυτή είναι η ευεργεσία μας, η οποία δίδουμε στον ευεργέτη Θεόν. Αυτή είναι η ανταπόδοση. Ιέ μου, λέγει, τι σε έδωκα και τι με ανταπέδωκες. Αντί του μάνα χωλή, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατο. Πόσον η Εκκλησία μας με λείπει, λέγει αυτά τα λόγια για μας τους αμαρτωλούς. Σκηνή λοιπόν, σκηνή μέσα στην οποία ο Θεός έβαλε εκείνον τον πλούτον για να μεταφέρεται από τόπο εις τόπον. Και αυτήν τη σκηνή ακριβώς ο Απόστολος Παύλος την μεταφέρει και λέγει «Ουκ έχουμε νόδε μένους σαν πόλη». Όπως τότε μετακινείται ο Θεός από τόπο εις τόπο, κατά τον ίδιο τρόπο μετακινείται και ο άνθρωπος σήμερα από τον παρόντα κόσμο εις τον αληθινό κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει αυτήν την μετακίνηση του ανθρώπου ότι «Ουκ έχουμε νόδε μένους σαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε». Το παλάτι του πατέρα μας δεν είναι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί μου. Αλλά είναι εκεί που δεν βλέπουν τα μάτια, αλλά τα μάτια της ψυχής. Όχι τα μάτια του σώματος, τα μάτια της ψυχής. Πρέπει τα μάτια της ψυχής να είναι καθαρά να δουν αυτό το παλάτι το οποίο ο Πανάγαθος Θεός ετοιμάζει, λέγει, της αγαπός είναι αυτόν. Και τούτο το ζωγράφησε ο Απόστολος Παύλος όταν μετέβηκε και είδε αυτό το παλάτι, αυτόν τον τόπο, αυτόν τον παράδεισο.
Όταν τον είδε και επέστρεψε πίσω, λέγει, τα μάτια του ανθρώπου δεν βλέπουν αυτά που ετοιμάζει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Ούτε τα αυτιά του ήκουσαν, λέγει, τα τι ετοιμάζει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Ούτε η καρδία του ανέβει πόποτε, λέγει, στο μέρος εκείνο που γυγεί. Ούτε φαντάστη ποτέ τι ετοιμάζει ο Πανάκαθος Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Τα γήινα, τα πράγματα δεν υπάρχουν εκεί. Αυτά τα φθαρτά τα οποία βλέπουμε στον κόσμο τούτο δεν υπάρχουν εκεί. Εκεί είναι η χαρά των αγγέλων. Εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Εκεί δεν υπάρχει ήλιος όπως υπάρχει εδώ. Ο ίδιος ο Θεός φωτίζει τον παράδεισο. Δεν υπάρχουν άστρα, δεν υπάρχει σελήνη. Ο ίδιος ο Θεός φέγγει. Και δεν υπάρχει σκότος, γιατί είναι ο ίδιος φως. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτή την αγάπη του Θεού, την οποία μας δίδει, και εμείς απαξιούμε. Δεν θέλουμε να πάμε να τον έβρουμε. Αδερφοί μου, μέσα στη σκηνή λοιπόν που εκατοικούσαν οι Εβραίοι, μέσα στη σκηνή αυτήν κατοικεί και ο Θεός. Να δούμε όμως αυτήν την λαμπρότητα της σκηνής της Παλαιάς Διαθήκης, να δούμε πώς ο Θεός διάταξε να γίνει αυτή η σκηνή. Ο Θεός δεν καταδέχεται να φανερώσει τη χάρη του μέσα σε γυμνούς τόπους, αλλά θέλει τώρα, μέσα σε εκείνο το μέρος το οποίο θα είναι έτοιμο, που θα εμφανίζεται ο Θεός, να είναι κάπως διαφορετικό. Και ο άνθρωπος ακριβώς ακούει τώρα τι θέλει ο Θεός να ετοιμάσει δια των δημιουργών του. Ένα μεγαλείο ήταν εκείνη η σκηνή την οποία ο Θεός διέταξε να γίνει. Μία λαμπρότητα. Φτιάξε μου, του λέγει, μία σκηνή όμοια σαν αυτές που μένουν οι Ισραηλίτες, αλλά με διαφορετική νοοτροπία, με διαφορετικών τρόπων. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να μπαίνουν μέσα σε εκείνη τη σκηνή όχι όπως μπαίνουν μέσα στις σκηνές τις δικές τους, αλλά με διαφορετικών τρόπων να μπαίνουν μέσα. Βλέπετε, εάν έκανε την ίδια σκηνή που είχαν οι Εβραίοι, θα έμπαινα μέσα και θα έλεγα, όπως τη δική μας είναι και αυτή. Το λοιπόν τι με εμποδίζει να μπω μέσα όπως μπαίνουμε στη σκηνή τη δική μου. Είναι τούτο το οποίο έχουμε ακριβώς, αδερφοί μου, μπροστά μας αυτή τη στιγμή, την Εκκλησία. Βλέπετε ότι δεν είναι φτιαγμένη όπως το σπίτι μας. Το λοιπόν την ώρα που μπαίνεις μέσα πρέπει να ξέρεις ότι δεν μπαίνεις μέσα σε σπίτι κοινού ανθρώπου, αλλά μπαίνεις μέσα στο σπίτι του Θεού, άρα πρέπει να μπεις με ένα διαφορετικό τρόπο μέσα. Και είναι φοβερό να βλέπεις τον άνθρωπο σήμερα να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, όχι με φόβον Θεού, αλλά με ξετσιποσιάν πρώτου μεγέθους. Θέλετε να κοιτάξετε πως μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία σήμερα? Πλησιάστε ένα μυστήριο που λέγεται γάμος ή ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισης. Τότε θα αντιληφθείτε που έχουμε φτάσει. Ότι εξέλιπε παντελώς ο φόβος του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Δεν υπάρχει. Να βλέπεις την γυναίκα ολόγυμνη μέσα στην Εκκλησία να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, και να κρατούν και εκείνες τις φωτογραφικές μηχανές και να ερημώνουν τα πάντα και να τα ισοπεδώνουν τα πάντα. Άραγες δεν θα έρθει κανένας δεσπότης ο οποίος να απαγορεύσει αυτά τα πράγματα. Δεν θα έρθει καμιά διαταγή να μην μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πώς συμπεριφέρονται αυτοί που λέγονται φωτογράφοι μέσα στις εκκλησίες ή στους ιερείς? Τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Μπορεί να του μιλήσει ο ιερεύς, να του πει, παιδί μου, κάτσε να το πω επιτέλους ήσυχος. Και εκείνος γυρίζει περιφρονητικά και βλέπει εκεί τον ιερέα και του λέγει, δεν σε λαμβάνω υπόψη τι μου λες. Και αν πας να τον βγάλεις έξω και να του πεις φύγε, αλίμονο και τρισαλίμονο, τότε τα πράγματα θα γίνουν καυγάδες, ομερικοί, γιατί έδιωξες τον φωτογράφο από την εκκλησία. Μετετρέψαμε και αυτούς τους ιερούς χώρους σε στούντιο των φωτογράφων. Και τουλάχιστον να είχε πάνω του ένα σεβασμό. Θυμούμε όταν βρέθηκα σε μια χειροτονία καθολικών και υπήρχε μόνο ένας ιερεύς φωτογράφος, ιερεύς, ο οποίος περπατούσε πάνω στις μύτες των ποδιών του και πήγαινε με τέτοιο σεβασμό για να πάρει μια-δυο φωτογραφίες, να μην ενοχλήσει κανένα. Δεν επιτρέπεται μέσα σε εκείνο τον ναό να παρουσιαστεί κανείς.
μόνον ένας ιερεύς με φόβο και με τρόμο. Εμείς σήμερα μπαίνουν οι κουμπάρες μέσα γυμνές να κρατούν φωτογραφικές μηχανές να φωτογραφίζουν και να μπαίνουν, να βγαίνουν και πάνω στο ιερό και να μπαίνουν και μέσα στο ιερό για να πάρει φωτογραφίες του ανδρογίνου τάχα της. Θεέ μου που έχουμε φτάσει, πώς μας κρατεί ο Θεός και τι λόγο θα δώσουμε εμείς ιερείς εν ώρα κρίσεως όταν θα μας καλέσει ο Θεός. Ερημώσαμε τα πάντα και ισοπεδώσαμε τα πάντα. Δεν έπρεπε να μπαίνουμε την ίδια ελευθερία και αδιαφορία μέσα στην σκηνή εκείνη, όπως μπαίνουμε μέσα στο σπίτι του γείτονά των. Εκείνη η σκηνή ήταν διαφορετική, αδερφοί μου, και αυτήν τη σκηνή έπρεπε να την σέβονται οι Εβραίοι. Δεν θα έμπαιναν μέσα για να βλαπτούν, αλλά για να ωφεληθούν. Δεν θα μπεις μέσα στην εκκλησία, αδερφέ μου, για να βλαβείς, αλλά να ωφεληθείς. Σκοπός είναι την ώρα που μπαίνεις μέσα στην εκκλησία να κερδίσεις κάτι για την ψυχή σου. Όχι να μπαίνεις μέσα με ασέβεια και να χάνεις και αυτό που έχεις. Σκηνή, πλουσία και μεγαλοπρεπής ήταν εκείνη η οποία ο Θεός ηθέλησεν δια των εαυτών του. Ένα μεγαλοπρεπέστατο και πλουσιότατο κατασκεύασμα εφτιάχθη με βαρύτιμα υφάσματα που εστηρίχθη σε στήλου φτιαγμένους από ξύλο σπάνιο που δεν εσάπιζε. Ήταν ντυμένη αλλού με ασήμι και αλλού με καθαρό χρυσάφιν εκείνη η στήλη. Ύφασμα από βύσσινο και από κόκκινο πορφυρούν υφάσμα ήταν εκείνη η σκηνή. Σαν εκείνα που εφορούσαν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες της τότε εποχής. Και το κάθε έναν από αυτά τα υφάσματα εδένε το μαζί με το γειτονικό του ύφασμα όχι με κλωστές και με σπάγκους, αλλά με γάντζους και χαλκάδες από χρυσάφι. Σκεφτείτε τώρα τι σκηνή είχε διατάξει ο Πανάγαθος Θεός για να έχει μέσα εκείνην όλη την κυβωτών του μαρτυρίου και η ίδια η σκηνή ονομάζεται σκηνή του μαρτυρίου. Απ' έξω τα υφάσματα είχαν άλλα σκεπάσματα τρίχινα που εσκεπάζουν το και αυτά από δέρματα κατεργασμένα από κρυάρια, δέρματα καλοχρωματισμένα και πολύτιμα με ιάκυνθον και επάνωθεν και κάτωθεν, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη στην Έξοδο, στο 26ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε τι ο Θεός είχε δώσει τότε, τι διαταγή έδωκε στον Μωυσή να κάνει εκείνη τη σκηνή. Με λίγα λόγια, ο ναός αυτός ήταν σκηνή, μεγαλοπρεπή σκηνή, πλουσία, λαμπρά, ένα ίδρυμα το οποίο είχε στηθεί προς δόξαν του Θεού. Έπρεπε να περάσουν 500 τόσα χρόνια ύστερα από εκεί για να αξιωθεί ο Σολομών να κάνει έναν ναό μεγαλοπρεπέστατον, ο οποίος ναός να είχε μέσα τα Άγια αυτά δώρα τα οποία ο Θεός διέταξε τότε να διαφυλάττονται. Ο ναός του Σολομώντος μεγαλοπρεπής, ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα, πλην όμως ο ναός αυτός είναι βεβηλωμένος με εκείνο το τσαμίν το οποίο έχει μέσα, εκείνο το τέμενος του Ομάρ του Τούρκου, το βδέλιγμα λέγει της ερημόσεως, το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι κοιτάξτε λέγει αυτό, το βδέλιγμα λέγει του ναού, του τόπου του Θεού και ο νοόν νοήτο δεν έγραψε τότε για αυτά τα ανοσιουργήματα τα οποία εβεβήλωναν τον ναό του Σολομώντος και των χώρων εκείνων, ο οποίος ακριβώς βεβηλώνεται μέχρι σήμερα. Έως εδώ όμως αδερφοί μου, έχουμε κλείσει και το σημερινό μας κήρυγμα, είδαμε, εφτάσαμε μέχρι του σημείου να δούμε εκείνη τη σκηνή, πώς ο Θεός διέταξε να είναι μέσα κλεισμένη η κυβωτός του μαρτυρίου, δηλαδή εκείνα τα πολύτιμα και τι ο Πανάγαθος Θεός μέσα εκεί είχε εμφυλάξει. Και με φόβον και με τρόμον οι Εβραίοι εισήρχοντο, ακόμη θα δούμε όμως και την διαίρεση αυτής της σκηνής, πώς διαιρέθηκε η σκηνή και να φτάσουμε μέχρι την σταύρωση του Κυρίου μας, την στιγμή που εσταυρώθηκε ο Κυριός μας, πώς έφυγε πλέον όλο εκείνο το καταπέτασμα και έπεσε, λέγει, από άνωθεν έως κάτω, έπεσε εκείνο το καταπέτασμα. Θα το δούμε όμως με ακρίβεια και τι συμβολίζει αυτό το τέμπλο το οποίο έχουμε σήμερα. Αυτό το τέμπλο δεν είναι τυχαίο, δεν στέκεται εδώ διότι το θέλουμε εμείς, αλλά είναι από το στόμα του Θεού φτιαγμένο και διαταγμένο να το έχουμε. Με πίστη λοιπόν στον Θεό,
με την αγάπη μας εις τον Θεό, να μην διακόψουμε τα σχέσεις μας με τον Θεό, να είναι πάντοτε κοντά μας και να εισερχόμεθα μέσα στο σπίτι του το θεϊκό, μέσα στην εκκλησία του με φόβο και με τρόμο, και να ωφελούμεθα, όχι να ζημιώνουμε. Αυτό είναι και το σύνθημα του σημερινού κηρύγματος, δηλαδή αυτό το οποίο πήραμε από το σημερινό κήρυγμα. Εισέρχεσαι μέσα στο ναό του Θεού να παίρνεις και όχι να χάνεις. Με φόβο και με τρόμο. Ήρθε ο Πανάγιος Θεός να μας αξιώσει και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο να ζήσουμε κοντά του αιωνίως.